Για μας το αίμα είναι το φάρμακό μας. Δεν μπορούμε να παράξουμε ελληνικά. Τα χρειαζόμαστε, τα δανειζόμαστε από τους αιμοδότες. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε για να αξιολογηθεί το σώμα μας και να μπορούμε να έχουμε μια φυσιολογική ζωή. Εφόσον δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε αυτό, έχει τελειώσει απόφαση. Δεν θα σας κρατήσω πολύ. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι θυμάμαι όταν ήμουν μικρή που μου λέγανε οι γονείς μου ότι εφόσον συμμορφωθώ στη φαρμακευτική αγωγή και ακολουθώ τις επιταγές των γιατρών, δεν θα έχω να ανησυχώ για τίποτα. Γιατί η τεχνολογία έχει προχωρήσει και η ζωή μου θα είναι πολύ φυσιολογική. Και κατέληξα στα 29 χρόνια να συνειδητοποιήσω ότι το ίδιο σύστημα που υποσχέθηκε να με φροντίσει και είχε να λάβει την περίθαλψή μου είναι αυτό που με βλάπτει και μου προκαλεί βλάβες στην υγεία. Και αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Στη χώρα μας ζουν περίπου 4.000 άτομα με θαλασσεμία, μεσογειακή ανεμία και τρυπανοκυταρική νόσου. Και για όλους αυτούς, όπως είπε η Μυρσίνη, μετάκυση αίματος αποτελεί για όλους αυτούς θεραπεία πρώτης γραμμής. Οι 2.500 είναι τακτικά μεταγγιζόμενοι. Οι 1.500 εξυπηρετούνται σε 7 μονάδες μεσογειακής ανεμίας στην Αττική. Από αυτούς τους 1.500, οι 800 και κάτι παραπάνω εξυπηρετούνται από το νοσοκομείο μας, από το Πέδον Αγία Σοφία. Πρόκειται για μωρά, παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Για τους 800 πάσχοντες από μεσογειακή ανεμία, το Αγία Σοφία χρειάζεται περίπου 45.000 μονάδες αίματος ετησίως και άλλες 15.000 μονάδες για τις ανάγκες των υπόλοιπων ασθενών. Μην ξεχνάμε ότι εκτός ότι το Αγία Σοφία εξυπηρετεί το μεγαλύτερο όγκο ασθενών από μεσογειακή ανεμία πανελλαδικά, έχει επίσης να εξυπηρετήσει και το παιδοοκολογικό ελπίδα. Σε πανελλαδική βάση, η μεσογειακή ανεμία απορροφά το χρόνο 120.000 φιάλες, δηλαδή το 1/5. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας του ΕΚΕΑ, του Εθνικού Κέντρου Αίματος, η χώρα μας το 2022 χρειάστηκε για τη φροντίδα και θεραπεία διάφορων ασθενών 554.000 φιάλες αίματος, τις οποίες τις 534.000 τις συνέλεξε η ελληνική κοινωνία. Οι υπόλοιπες 20.000 παραλήφθηκαν από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό αποκλειστικά για τη μεσογειακή ανεμία στο Αγία Σοφία. Συνεπώς, οι αριθμοί είναι ίσως κελισμένοι. Τότε γιατί έχουμε λήψεις? Γιατί υπομεταγγιζόμαστε? Γιατί στους πάσχοντες με δύσκολες ομάδες αίματος έχουν προκύψει αναβολές μετάκησης? Ένας ενήλικας χρήζει περίπου 2 μετακίσεις το μήνα, ανά 15 ημέρες. Με ποσότητα περίπου 500 ή 550 ή λίγο παραπάνω. Στις υπομετακίσεις ερχόμαστε για μετάκιση είτε στη βδομάδα, είτε σε διάστημα μέχρι 9 ημερών. Ακόμα και με λιγότερη από τη μισή ποσότητα. Οι συμπάσχοντές μας με δύσκολες ομάδες έχουν βιώσει και αναβολές μετάκισης έως για 2-3 ημέρες. Σε μια τέτοια συνεχιζόμενη κατάσταση, υπάρχει κίνδυνος να αναπτυχθούν σε βάθος χρόνου και άλλα θέματα υγείας. Πνευμονική υπέρταση, αρρυθμίες, οστικές αλλοιώσεις. Όσον αφορά το θέμα του κοινωνικού αποκλεισμού, προκύπτει συχνότερες επισκέψεις στο νοσοκομείο, καθώς όταν κάποιος έρχεται για μετάκιση κάθε εβδομάδα, δηλαδή 4 φορές, σημαίνει πως έχει έρθει άλλες τόσες 2 μέρες πριν για να δώσει διασταύρωση, που μας κάνει 8 φορές το μήνα στο νοσοκομείο. Μειώνεται η ποιότητα διαβίωσης, νιώθουμε αδυναμία, νιώθουμε κόπωση, να τα απεξέλθουμε σε σπουδές και εργασία. Θέλω τώρα να συνεχίσω και να αναφέρω μια δήλωση του κ. Υφυπουργού στις 5 Δεκάτου στο Εθνιούς. Ο ίδιος ανέφερε, υπάρχει θέμα, είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο θα πρέπει να λυθεί. Παρουσιάζει μια εποχικότητα, τους καλοκαιρινούς μήνες. Χρειάζεται να γίνει πρώτα μια κεντρική διαχείριση αίματος από το ΚΕΑ και να μπορούμε να παρακολουθούμε και που δίνουμε αίμα, αλλά και πού συλλέγουμε αίμα. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται κεντρικά. Γίνεται κατά τόπο στα νοσοκομεία και δεν υπάρχει μια κεντρική εικόνα στο Υπουργείο Υγείας.
Άρα το πρόβλημα έχει να κάνει μήπως με την ικανότητα του όλου συστήματος. Υπάρχει κάποια αδυναμία επικοινωνίας μεταξύ Υπουργείου και ΚΕΑ. Ή μήπως την ουσιαστική ενασχόληση με το πρόβλημα για την ουσιαστική επίλυσή του. Γιατί βάσει των αριθμών προηγουμένως καταλαβαίνουμε πως σε κάθε φωνή μας, σε κάθε τραγωδία, σε κάθε φυσική καταστροφή, ο ελληνικός λαός, οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, οι άγνωστοι εθελοντές αιμοδότες, οι σύλλογοι τους έχουν αποδείξει πόσο αλληλέγγυοι και φιλότιμοι είναι, προσφέροντας δώρα ζωής. Και τους είμαστε γνώμων γι' αυτό. Ωστόσο, εμείς καλούμε και τον κόσμο που δεν έχει ξαναδώσει αίμα να ξεκινήσει σε κάθε δημόσιο νοσοκομείο, σε κάθε γωνιά της επικράτειας, να αρχίσει να αιμοδοτεί. Συνεχίζοντας με τον κύριο Υφυπουργό, πολύ σωστά αναφέρει πως είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Διότι αυτό γίνεται εδώ και πολλά χρόνια, αρκετές φορές το έτος. Εμείς διαφωνούμε ωστόσο προς την εποχικότητα. Για ποια εποχικότητα μιλάμε όταν αυτό ξεκινάει από τον Ιούλιο και έχουμε φτάσει Οκτώβριο? Για ποια εποχικότητα μιλάμε όταν κάθε καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια συμβαίνει αυτό? Διάβαζα και τη συνέντευξη του Πρόεδρου του ΕΚΕΑ στις 7 Δεκάτου αυτού του μήνα, στο New City, πως μέχρι το τέλος του έτους ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του νέου πληροφοριακού συστήματος και τα λοιπά, με σκοπό όχι μόνο στη διαχείριση του αίματος, αλλά και στη χάραξη της στρατηγικής, ώστε να έχουμε επάρκεια αίματος με κόστος 2,9 εκατομμύρια ευρώ. Το ΚΕΑ, σας θυμίζω, ότι ξεκίνησε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2005. Και πράγματι, μαζί με αυτό το κόστος που αναφέρει, τα 2,9 εκατομμύρια ευρώ για να τοποθετηθεί αυτό το πληροφοριακό σύστημα, μας κάνει και προβληματιζόμαστε, γιατί τόσα χρόνια δεν έχει υλοποιηθεί κάτι. Ίσως νομίζετε πως οι πάσχοντες παρουσιαζόμασταν υπόμονοι, αλλά το 2021 κατά την πανδημία και την καραντίνα, που διαμαρτυρόμασταν πάλι, πραγματικά νηροπαθήσαμε εδώ στο νοσοκομείο. Αλλά η ζωή των πασχόντων, το Αγία Σοφία δεν αξίζει περισσότερα από τη ζωή οποιοδήποτε άλλο πασχόντων σε οποιοδήποτε άλλο νοσοκομείο. Το ίδιο συνέβη και για τους πασχόντες στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη και στα ακόμα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Προτάσεις και λύσεις υπάρχουν. Τις έχουν αναφέρει οι σύλλογοι, η Ομοσπονδία μας. Δεν θα τις πούμε και εμείς σήμερα, δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Αρκεί να πάρουν μια απόφαση και να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι του Υπουργείου, το ΕΚΕΑ, οι διοικητές των νοσοκομείων που εξυπηρετούν μεγάλο όγκο πολυμεταγγιζόμενων ατόμων, διευθυντές αιμοδοσίας και γιατροί των μονάδων της Μεσογειακής Ανεμίας. Εμείς δεν προτιθέμεθα να γίνουμε το μπαλάκι κανενός. Αυτό σταματάει. Ζητάμε λύση άμεσα. Κυρίες και κύριοι, ακόμα και σε δύσκολες στιγμές, δεν πρέπει να ξεχνάμε να δείχνουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους αυτούς που μας φροντίζουν. Παρόλο που κάποιες φορές ξεσπάμε πάνω τους την έντασή μας, είτε λόγω κάποιας αναβολής, είτε των λιγότερων γραμμαρίων. Αυτή είναι το προσωπικό της υποστελεχωμένης αιμοδοσίας που υπερβάλλει αυτόν για να μας βρει αίμα, στο νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό, στους γιατρούς που όσο πάνε και λιγοστεύουν. Πλέον φτάσαμε να λέμε κάθε πέρυσι και καλύτερα όσον αφορά αυτό το θέμα. Προ-δεκαετίας, δωδεκαετίας, ήταν 5 γιατροί μόνιμοι. Ναι. Σήμερα, 2 μόνιμοι, η διευθύντρια του χρόνου συνταξιδοτείται και μία επικουρικός. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς ζητάμε μόνιμους και σταθερούς γιατρούς, διότι σε μια χρόνια νόσο πρέπει να εδραιωθεί η σταθερή θεραπευτική σχέση για να γνωρίσει καλύτερα ο γιατρός τις εξειδικευμένες ανάγκες του θεραπευόμενου. Θέλω σε αυτό το σημείο να επανέλθουμε και να αναφέρουμε στον κόσμο που δεν γνωρίζει για τη μεσογειακή ανεμία τι σημαίνει έλλειψη αίματος, τι σημαίνει αναβολή μετάκησης για εμάς και πώς τις βιώνει. Θα σας αναφέρω μερικές προσωπικές αναφορές αλλά και αναφορές πολλών πασχόντων και ας με συγχωρέσουν ήδη γι' αυτό. Δεν πρόκειται για ιστορίες που ίσως έχουν συμβεί. Είναι αληθινά γεγονότα και βιώματα πολλών ανθρώπων.
Εκεί που πρέπει να έχουμε ένα αιματοκρίτη προ μετάκυση το 30, κάποιες φορές συμβαίνει να ξεκινάμε τη μετάκυση με 25-26. Και τελειώνουμε με 30, έχοντας πάρει μια φιάλια. Σε λίγες μέρες τα οστικά έγιναν λιπόφορα σε πολλά σημεία του σώματος. Αφορεί και πολλοί κόσμοι χρειαστούν μέχρι και 3 διαφορετικά παυσίπονα μαζί. Η απώλεια της διάθεσης, οι κράμπες στα πόδια, οι ταχυκαρδίες, οι ζαλάδες εν ώρα εργασίας, οι συνεχόμενες άδειες είτε από την εργασία σε δημόσιο ή ιδιωτικό εργοδότη. Εκεί που πάντα λες μέσα μου θα σφίξουν τα δόντια. Δεν είναι εφικτό να προγραμματίσει ένα ταξίδι, καλοκαιρινές διακοπές. Μοιάζει από τη δουλειά για κάτι άλλο εκτός νοσοκομείου. Πόσο εύκολο είναι για δύο γονείς να βλέπουν το παιδί τους σε δύσκολη κατάσταση, να το βλέπουν να μην πηγαίνει σχολείο. Πόσο εύκολο είναι να προγραμματίσει ένας γονείας τις άδειες του από την εργασία του για να φέρει το παιδί του κάθε εβδομάδα, δηλαδή 8 φορές το μήνα. Πόσο εύκολο είναι για έναν πάσχοντα που κάνει δύο δουλειές σε ιδιωτικούς φορείς να λείψει από την εργασία του. Πόσο εύκολο είναι για μια ίδια πάσχουσα ή για μια νέα μητέρα. Οι άδειες για μετάκυση και διαστάσεις στο δημόσιο τομέα είναι μόνο 22. Οι λεγόμενες ειδικές άδειες. Δεν βγαίνουν οι άδειες. Πόσο εύκολο ένας πάσχοντας να υποχρεώνεται συστηματικά σε εργοδότη ή συνάδελφο για να φύγει λίγο νωρίτερα από τη δουλειά του. Για να έρθει στο νοσοκομείο να μετακυστεί και τελικά να έχει αναβολή και να πρέπει σε 2-3 μέρες να ξανάρθει. Σας πληροφορώ, δεν είναι. Και γι' αυτό κάποιοι μπορεί από το στρες πριν τη μετάκυση να χάνουν τον ύπνο τους. Επειδή δεν ξέρουν αν αύριο θα έχουν αίμα να μετακυστούν. Κάποιος μπορεί να καταφύγει στα ερευνητικά. Γιατί ένας εργός να μην έχει μόνη του έννοια πώς να πει στους γονείς του να πάει σε μια συναυλία. Πόσο εύκολο είναι να φέρουμε τακτικά αιμοδότες από το περιβάλλον μας για να ενισχύσουμε τη μετάκυσή μας. Και όταν μάλιστα υπάρχουν οικογένειες πασχόντων με δύο μέλη πάσχοντες. Προφανώς και στην ανάγκη δεν τίθεται θέμα αξιοπρέπειας. Αυτά είναι πολυτέλεια. Αναφέροντας αυτά, δεν ήταν πρόθεση μας να χωρίσουμε κάποιον, αλλά να αποτελέσουν αντικείμενο σκέψης. Κλείνοντας, καλούμε τους κυβερνώντες, τους φορείς, τα σωματεία, τις διοικήσεις των νοσοκομείων, το επιστημονικό προσωπικό, αλλά και τους ίδιους τους πάσχοντες μας, να αναδείξουμε όλες αυτές τις δυσκολίες. Να μην επιλέξουμε να τις στρογγυλεύουμε και να τις κρύβουμε σαν κάτω από το χαλί.